10 και 37, ακούτε ράδιο έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή της πόλης μας, τον βουλευτή της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο, τον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Λαζαρίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Μια δύσκολη μέρα σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, καθώς έχουμε μια εθνική τραγωδία, να το πω σίγουρα, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 50 στην Αττική από τις φωτιές. Πολύ σωστά το λέτε. Πραγματικά είναι πρόκειται για εθνική τραγωδία. Είναι μια κατάσταση που ακόμα είναι εν εξελίξη. Δεν ξέρω, ίσως οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να αυξηθούν και οι νεκροί. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός έλειπε, επέστρεψε, εμφανίστηκε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κάποιοι μιλούν βεβαίως και για ολιγορία της κρατικής μηχανής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι η ώρα για να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά είναι απίστευτο το κέρδος αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή, μέχρι πριν από μερικές ώρες μιλάω για νωρίς το πρωί. Μιλούσαμε για έναν αριθμό γύρω στα 25 ναι, θύματα. Ναι. Και ξαφνικά είδαμε να προσθέσουν τα άλλα 25. Δεν θέλω να περίπου έχουν διπλασιαστεί. Γιατί έρχονται, δηλαδή καταρρύπτονται συνεχώς οι αριθμοί τους οποίους έχουμε ας πούμε ως αριθμό θυμάτων. Και δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτή την τραγωδία. Mm-hmm. Και ειδικά τώρα στο τέλος, που πριν γύρω στις 9 η ώρα, από 8.30 με 9 η ώρα, που άκουσα ότι βρέθηκαν γύρω στα 25-30 άτομα στα οποία ήταν αγκαλιασμένα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τα περιγράψει αυτό το πράγμα. Με μικρά παιδιά που είναι αυτό, κοιτάξτε τώρα, είναι απόδοσης ευθυνών, ούτε για να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται, αλλά σίγουρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ζητήσουμε όλοι οι βουλευτές από όλη την Ελλάδα, να κάτσουμε όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ζητήσουμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι έχει συμβεί, πώς είναι οργανωμένοι όλο αυτό το πλάνο αντιμετώπισης τέτοιων καταστροφών, πώς έχει, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο έχει προκαλέσει, γιατί βλέπουμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί πριν από 10 περίπου χρόνια. Μιλάω για την πυρκαγιά στην Πελοπόννησο, στην Ηλία. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε κάποια πράγματα. Σημαίνει ότι ο σχεδιασμός τον οποίο έχουμε δεν είναι σωστός. Ναι. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε, και σας το λέω τώρα αυτό και ως μηχανικός, θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω, και να τα βάλουμε κάτω όχι μόνο ως πολιτική, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, και όταν αναφέρομαι σε αρμόδιες υπηρεσίες εννοώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, κατά δεύτερο λόγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικός ο ρόλος, ο στρατός και η αστυνομία. Και το λιμενικό, γιατί είδαμε ότι εδώ και το λιμενικό έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο στο τέλος. Mm-hmm. Γιατί είχαμε και άτομα τα οποία πυγλωβίστηκαν δια θαλάσσης. Σωστά. Γιατί είχαν παγιδευτεί από τη φωτιά, και ο μόνος δρόμος διαφυγής ήταν η θάλασσα. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει σε συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι δεν λειτουργήσε σωστά, τι πρέπει να κάνουμε και να τα επανασχεδιάσουμε από την αρχή. Ναι. Και όπως είδα αυτό το οποίο επισήμανα, είχα και κάποιες άλλες επικοινωνίες το πρωί με κάποια άλλα μέσα από κάτω από την Αθήνα. Ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο διαφυγής σε περιπτώσεις τέτοιες, γενικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, από κανέναν οικισμό, θέλετε, παραθεριστικό, ή και από αυτούς τους οικισμούς, γιατί εδώ είχαμε και πολλούς μόνιμους κατοίκους εκεί στην περιοχή, από ό,τι άκουσα στις ειδήσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο διαφυγής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Απλώς, κύριε, αυτό, ναι.
Ξέρετε, συγγνώμη και είμαι στη παρακαλώ. Διάθεση, θέλω λιγότερο από μισό λεπτό να σας πω κάτι. Πριν από μερικούς μήνες, όταν είχαμε την περίπτωση με τις πλημμύρες στην Αττική, εκεί στην περιοχή της Μάνδρας, αν θυμάμαι καλά. Βεβαίως. Λοιπόν, είχα θέσει εγώ το ζήτημα τότε στην αρμόδια επιτροπή και είχα πει ότι πρέπει να οργανώσουμε μία επιτροπή στην οποία θα είμαστε μηχανικοί, όλα τα επαγγέλματα, αλλά εγώ αναφέρθηκα, δεν θέλω να αποκλείσω κανέναν, αλλά έκανα μια αναφορά σε εμάς τους μηχανικούς, γιατί εμείς μπορούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και στη συνέχεια όλοι μαζί θα το δούμε. Πάμε στο θέμα, γιατί είπα ότι πρέπει να κάτσουμε να δούμε όλα τα τοπογραφικά από όλες αυτές τις περιοχές, οι οποίες ενδέχεται να εκτεθούν κάποια στιγμή σε τέτοιους κινδύνους, σε φυσικές καταστροφές κτλ. Σε συνδυασμό με τις υψομετρικές καμπύλες που θα έχουμε στη διάθεσή μας κτλ. Και να κάτσουμε να οργανώσουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως, σχέδιο αντιμετώπισης. Ωραία, εσείς κάνατε αυτή την πρόταση. Έγινε κάτι? Δεν έγινε τίποτε απολύτως. Α, δεν αυτό έγινε. Δηλαδή, καταγγέλω αυτό το πράγμα. Δεν έγινε τίποτε απολύτως. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω όμως κάτι. Τώρα τα συζητάμε για άλλη μια φορά. Το φωνάζω και τώρα πιο δυνατά. Και το φωνάζω πιο δυνατά τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι όμως αυτό. Δεν είναι μόνο οι πλημμύρες. Δεν είναι οι φωτιές που θρυνήσαμε θύματα, βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά έχουμε γενικότερα όποιο καιρικό φαινόμενο και να γίνει. Θυμάστε τώρα, είχε χιονίσει στη Θεσσαλονίκη και είχαν παγώσει οι αλατιέρες του Μπουτάρη και είχε παραλύσει μια ολόκληρη πόλη. Πριν από 1,5-2 μήνες είχε βρέξει ένα δυνατό μπουρίνι και είχε πλημμυρίσει όλο το κέντρο. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία γίνονται πάντα, τα συζητάμε στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση για 2-3 μέρες και μετά δεν γίνεται απολύτως τίποτα, κύριε Λαταρίδη. Έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και γι' αυτό επισήμανα και αυτό το γεγονός. Το είχα ζητήσει εγώ τότε από την αρμόδια επιτροπή και μάλιστα είχα υποβάλει και συγκεκριμένες προτάσεις. Μετά από ένα μήνα το επανέλαβα, όπου ανανέωσα την υποβολή των προτάσεων αυτών που σας λέω προηγουμένως. Δηλαδή με συγκεκριμένο τρόπο. Πώς θα μπορέσουμε, και μιλάω για όλη την Ελλάδα, πώς θα μπορέσουμε ακριβώς να σχεδιάσουμε τον τρόπο δράσης όλων αυτών των φορέων που εμπλέκονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και από την άλλη να γίνουν οργανωμένα σχέδια διαφυγής, στα οποία θα πρέπει να εμπλέκονται σαφώς και να εμπλέκεται και η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία ξέρει σε αυτούς τους οικισμούς, τους τοπικούς οικισμούς, τις ιδιαιτερότητες των δρόμων. Είναι λογικό αυτό που λέτε, ναι. Ακριβώς. Θα ήθελα δηλαδή, τώρα όμως να σας ρωτήσω, κύριε Λαζαρίδη, γιατί ο Πρωθυπουργός άφησε κάποια υπονοούμενα ότι κάποιοι θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση και το έργο το οποίο δίνει και την επιτυχημένη, το success story, ας πούμε, το οποίο έχει. Αυτό άφησε να εννοηθεί ο Πρωθυπουργός. Συμμερίζεσαι αυτή την άποψη? Μήπως τώρα, ξέρετε τώρα, δεν είναι ώρα για αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το σαξί. Γιατί όλα είναι πολιτικό και πολιτικά, όλα είναι πολιτικά. Είναι, έχετε δίκιο, επειδή είναι οι στιγμές τέτοιες, γι' αυτό είπα το αυτό. Όλα αυτά όμως, εάν έχει κάτι συγκεκριμένο να καταγγείλει ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να το καταθέσει στη Βουλή. Εκεί είναι ο χώρος στον οποίο καταγγέλλονται αυτά, συζητώνται και αξιολογούνται τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Δεν είναι σωστό το να κρύβει κάποιος την όποια ανεπάρκεια. Εγώ δεν λέω ότι σίγουρα εδώ υπάρχει ανεπάρκεια κτλ. Είναι κάτι το οποίο σας είπα από την αρχή της συζήτησης θα πρέπει να το εξετάσουμε. Γιατί βγαίνει τόσο γρήγορα και μιλάει για σχέδια, έχει συγκεκριμένα στοιχεία, θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει. Πρέπει όλοι να ενημερωθούμε, να δούμε τι συμβαίνει επιτέλους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να βλάψουν τη χώρα και τους πολίτες. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα οποία λέει. Μάλιστα, και εγώ θέλω να ελπίζω ότι δεν πάει να κρύψει την ανεπάρκεια υπηρεσιών και των πολιτικών προϊσταμένων και τα λοιπά πίσω από τέτοιες επικλήσεις. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως μπορεί να είναι λίγο άχαρο να μιλάμε για άλλα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Και θέλω να σας ρωτήσω, είχαμε βεβαίως αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις, αλλά είχαμε και τις προηγούμενες μέρες όλη αυτή την κόντρα. Μίλησε ο κύριος Κοντζιάς για την Ρωσία με χαρακτηρισμούς ότι τελείωσε, λέει, η εξωτερική πολιτική της κότας κτλ. Χαρακτηρισμούς που δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Πώς βλέπετε τις ελληνορωσικές σχέσεις από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, είναι οι χειρισμοί αυτοί οι οποίοι έχουν γίνει, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο.
εκτός εάν υπάρχουν κάποια στοιχεία. Εάν υπάρχουν στοιχεία, αυτοί που τα έχουν οφείλουν να μας ενημερώσουν. Δεν σας βρίσκει σύμφωνο η απέλαση δηλαδή των δύο διπλωματών? Κοιτάξτε, εγώ δεν συμφωνώ γενικά σε ακραίους τρόπους αντίδρασης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική γενικά. Δεν είναι ο σωστότερος τρόπος. Θα πρέπει να υπάρχει, να τηρείται ένα μέτρο. Και ειδικά στην περίπτωση τώρα με τη Ρωσία, επειδή η Ρωσία είναι η μία από τις δύο υπερδυνάμεις και, εν πάση περιπτώσει, παραδοσιακά είχαμε σχέσεις φιλίας και έχουμε σχέσεις φιλίας με αυτή τη χώρα. Είναι μια χώρα, ομόδοξη χώρα. Έχουμε, δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας λόγος να δοθεί, δηλαδή να υπάρξει μια τέτοια ένταση στις σχέσεις. Εκτός, το επαναλαμβάνω, εάν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Στοιχεία για τα οποία δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Εγώ δεν έχω δει κανένα στοιχείο. Και σας μιλά τώρα ένας βουλευτής. Λοιπόν, εάν ο βουλευτής δεν έχει ενημερωθεί για στοιχεία, δηλαδή σε ποιους θα παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία τα οποία επικαλούνται? Mm-hmm. Στη συνέχεια εμπλέκουν και την Εκκλησία. Είδατε ότι εμπλέξαν και την Εκκλησία. Βεβαίως. Είπαν ότι... χρηματίστηκαν Μητροπολίτες. Ορίστε. Λένε ότι μπορεί να χρηματίστηκαν Μητροπολίτες και τα λοιπά. Ναι, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα τώρα. Δηλαδή για Μητροπολίτες, μιλάμε για το Άγιο Όρος. Τώρα, δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις σχέσεις μας με άλλες χώρες και ειδικά με χώρες όπως η Ρωσία, για παράδειγμα. Βεβαίως, είπατε για τη Ρωσία ότι είμαστε ομόδοξοι κτλ. Αλλά όσον αφορά τις παραδοσιακές καλές σχέσεις κτλ., παραδοσιακά είμαστε φίλοι και σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Λατζαρίδη, παρά με τη Ρωσία. Ναι, είμαστε, κοιτάξτε, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέλος στο ΝΑΤΟ. Σίγουρα όλα αυτά μας εντάσσουν εκεί. Είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι ανήκουμε στη Δύση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είσαι φίλος με τη Ρωσία ή με άλλες χώρες. Το να κρατάς ισορροπίες είναι πολύ σημαντικό στην εξωτερική πολιτική και τελικά ωφελημένη βγαίνει και η χώρα και οι πολίτες από αυτή την ισορροπία. Το ότι ανήκουμε σε όλα αυτά τα σύμφωνα, σε όλους αυτούς τους σχηματισμούς, τους οποίους είπα προηγουμένως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε απέναντί μας τη Ρωσία. Για το όνομα του Θεού, αντιθέτως, κρατάμε μια σχέση φιλίας και αυτό ωφελεί και εμάς και τους πολίτες, όπως είπα προηγουμένως, αλλά και γενικότερα την ισορροπία σε όλη την περιοχή. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η περιοχή μας είναι μια περιοχή ιστορικά, αν το δούμε, ιδιαίτερα ασταθής. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Τώρα, κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, κύριε Ζαρή, θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς ακροατές μας και έχουμε πάρα πολύ συχνά μηνύματα και ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Και αν θυμάμαι καλά, εσείς έχει αρκετό και έχει δύο μήνες περίπου, δεν θυμάμαι, είχατε κάνει μια ερώτηση στη Βουλή και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το θέμα. Πρόκειται για τις ρυθμίσεις των οφειλών προς τη ΔΕΗ, οι οποίες να είναι ανάλογα με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης στην πραγματική οικονομία. Είχατε κάνει μια σχετική ερώτηση, νομίζω. Ακριβώς. Για πείτε μας, τι γίνεται με αυτό το θέμα, τι σας απάντησε ο Υπουργός? Μου είχε υποσχεθεί ότι είναι κάτι το οποίο θα το δει πολύ σοβαρά, γιατί και μάλιστα του είχα ζητήσει να το βάλει στις πρώτες προτεραιότητες. Γιατί πλέον το θέμα της ΔΕΗ, όπως και το θέμα του νερού, είναι θέματα, δηλαδή είναι ταυτισμένα με τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν βλέπουμε, υπάρχουν και συμπολίτες μας, πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι τώρα με τους κάψονες και τα λοιπά, υπάρχουν τα κλιματιστικά από τα οποία έχουν ανάγκη συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα υγείας και χρειάζονται οπωσδήποτε τα κλιματιστικά. Είναι άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν κάποια βοηθήματα αναπνευστικά και τα λοιπά, τα οποία τροφοδοτούνται με ρεύμα. Γενικά η ζωή μας είναι πλέον συνδεδεμένη με το... Δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές ανάγκες, χρειάζεσαι το ρεύμα, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και είπα ότι θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις και μάλιστα με τεπιτάσεις. Αν θυμάστε, είχαν βάσει και πολύ τους τόνους παρά το γεγονός ότι ανήκα τότε ακόμη στους ανεξάρτητους Έλληνες, στο κόμμα δηλαδή της συγκυβέρνησης. Ο Υπουργός μου υποσχέθηκε ότι θα το δει με ευαισθησία, με τέτοια. Περιμένω και εγώ ακόμη, πάντως θα το επαναλάβω. Εάν δω ότι δεν έχει λυθεί εντός, δηλαδή, εντός ημερών, εντός του μηνός ή εντός του καλοκαιριού, θα το επαναλάβω και πάλι με τεπιτάσεως. Αυτό είναι το όπλο το οποίο έχω στα χέρια. Μάλιστα. Δεσμεύεστε λοιπόν ότι θα το προχωρήσετε. Όπως το έκανα τότε θα το ξανακάνω. Ναι, θυμόμαστε ότι με ένταση το είχατε ζητήσει. Ακριβώς.
Μάλιστα, γιατί είναι κοινωνικό το θέμα και είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως και μάλιστα με μεγάλη διάσταση δηλαδή, κοινωνικό, με πολύ μεγάλη διάσταση δηλαδή στην κοινωνία, με πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Βεβαίως. Τώρα, έχετε κάποιες σκέψεις, είστε σε κάποιες συζητήσεις για το πολιτικό σας μέλλον, θα αποσυρθείτε από την πολιτική, θα συνεχίσετε, τι θα κάνει ο Γιώργος Λαζαρίδης? Δεν έχω αποφασίσει για τίποτα. Τώρα για να αποσυρθώ νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πω για απόσυρθη και τα λοιπά. Δεν είναι στη σκέψη μου αυτό, αλλά ακόμη δεν έχω προγραμματίσει και δεν έχω κάνει τίποτα. Mm-hmm. Δεν έχω βάλει τίποτα που λέμε έτσι σε προγραμματισμό, στα σκαριά που λέμε. Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία και να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.